Στο κόκκινο ρυθμί των στελεχών των κομμάτων και στην Αχαΐα. Η μάχη συνεχίζεται μέχρι την ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες, τονίζουν. Είναι ολέα στη μάχη. Πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι αυτοδύναμος την επόμενη μέρα για να έχουμε μια ισχυρή ανάπτυξη. Και πάνω απ' όλα, όχι να είναι αυτοδύναμος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά να είναι αυτοδύναμη η Ελλάδα. Υπάρχουν γενιές πολλών παιδιών που έχουν φύγει στο εξωτερικό και πρέπει όλες αυτές οι γενιές να γυρίσουν πίσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γυρίσουν πίσω τα μυαλά, τα σπουδαία ελληνικά μυαλά. Κάνουμε εξαγωγή πτυχίων, επιστημόνων. Και πρέπει όλοι αυτοί να γυρίσουν πίσω, να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της δικής μας χώρας. Δίνουμε τον αγώνα μας εδώ στο εκλογικό κέντρο, που είναι ένα από τα καλύτερα εκλογικά κέντρα σε όλη την χώρα. Δίνουμε τη μάχη, βοηθάμε τον κόσμο, τον πληροφορούμε για την εκλογική διαδικασία, προσφέρουμε το εκλογικό υλικό τόσο των υποψηφίων όσο και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτό είναι ο οδηγός για την επόμενη μέρα της χώρας. Προσπαθούμε να γεμίσουν τα εκλογικά τμήματα με τους εκλογικούς αντιπροσώπους για να δείξουμε την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι μια ανανεωμένη Νέα Δημοκρατία, με νέα μυαλά, με νέους ανθρώπους, με νέες σκέψεις. Θέλουμε μια νέα δημοκρατία και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει καταφέρει. Και τώρα ήρθε η ώρα για μια νέα Ελλάδα. Στη Νέα Δημοκρατία εκφράζουν την αισιοδοξία της αυτοδυναμίας. Θα είμαστε εδώ με ζεσταμένες τις μηχανές, με τις άγκυρες σηκωμένες, με φουσκωμένα τα πανιά για να ξεκινήσουμε το μεγάλο ταξίδι. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να κλείσει και η τελευταία κάλπη στο νομό μας. Γιατί εμείς έχουμε το μεγάλο στοίχημα να γυρίσουμε σελίδα, ούτε καν να γυρίσουμε σελίδα, να αλλάξουμε εποχή, να βάψουμε το χάρτη μας μπλε, κάτι που έχει να συμβεί από το μακρινό 1974. Στο ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για ανατροπή. Είμαστε ιδιαίτερα αισιοδοξοί για την εκλογική μάχη της Κυριακής. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι το κλίμα γυρίζει υπέρ μας. Δεν μιλάω μονάχα για την Αχαΐα. Οι πληροφορίες είναι από όλη την Ελλάδα. Σε σχέση με την Αχαΐα, όχι απλώς αισιοδοξούμε ότι θα είμαστε πρώτοι, αλλά και με μεγάλη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που έχουμε ουσιαστικά λυμμένα τα χέρια μας, γιατί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε αυτούς που ήταν στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης όσο υπήρχε μνημόνιο, από εκεί και πέρα είδατε ότι οι προσπάθειές μας δεν ήταν μόνο για τους ανθρώπους ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και αυτό που λέμε τους ανθρώπους της μεσαίας τάξης. Οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης έχουν επίσης ανάγκη νοσοκομείων, έχουν επίσης ανάγκη σχολείων, έχουν επίσης ανάγκη καθηγητών. Εμείς έχουμε ήδη δρομολογήσει 15.000 προσλήψεις για την παιδεία, 10.000 προσλήψεις επιπλέον για την υγεία. Έχουμε δεσμευτεί ότι και οι συντάξεις αλλά και τα επικουρικά θα διατηρηθούν στο σημείο που βρίσκονται σήμερα. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι μιλάνε για μία πρόσληψη σε 5 αποχωρήσεις, που σημαίνει ότι οι προσλήψεις όσον αφορά ολόκληρο το δημόσιο τομέα, από 10.000 τη χρονιά, 9.500 για την ακρίβεια, που εμείς προσδιορίζουμε, μιλάμε για 1.800 προσλήψεις. Πώς θα καλυφθούν τα κενά στην υγεία, πώς θα καλυφθούν τα κενά στην παιδεία. Στο κοινάλ εκτιμούν πως το ποσοστό θα είναι διψήφιο. Νομίζω ότι όλα τα κόμματα πλέον τις τελευταίες μέρες είναι σε μια εκλογική διαδικασία, σε μια εντατικοποίηση της δουλειάς τους, έτσι και εμείς είμαστε σε μια εντατικοποίηση της δουλειάς μας. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει το σύνολο των τυπικών διαδικασιών. Πολιτικά έχουμε οργώσει τον νομό. Νομίζω ότι το σύνολο των υποψηφίων βουλευτών με επικεφαλή στον πρόεδρο του Παντρέου έχουν κάνει το καλύτερο δυνατό. Εμείς από τη δουλειά μας, σαν οργανωμένο κίνημα, έχουμε κάνει και εμείς το καλύτερο δυνατό και πιστεύω ότι το διψήφιο ποσοστό, που είναι ο στόχος μας και μάλιστα αρκετά πάνω από το 10%, θα έρθει με επιτυχία την Κυριακή. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους και εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στα εκλογικά κέντρα και περίπτερα των κομμάτων που έχουν στηθεί στην Αχαΐα, στην πλατεία Γεωργίου, τα στελέχη συνεχίζουν να ενημερώνουν τους πολίτες και να τους καλούν να ασκήσουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα και να γυρίσουν την πλάτη στην αποχή.